Δεν δίστασαν να πετάξουν μέχρι και κομμάτια από αυτοκίνητο στις τρεις βαγιές δίπλα στους κάδους απορριμμάτων, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια στην περιοχή. Απόκοσμη εικόνα και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου με τους κάδους απορριμμάτων να ξεχυλίζουν, δημιουργώντας ένα βουνό σκουπιδιών. Τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες θα έλεγα, παρατηρείται το έντονο φαινόμενο των μικρών ή μεγαλύτερων χωματερών μέσα στον αστικό ιστό της πόλης. Νομίζω ότι αυτό είναι μια εικόνα που δεν περιποιείται για κανένα. Και θα έλεγα ευθαρσώς ότι δυστυχώς έχει εκτροχιαστεί το τελευταίο διάστημα. Ενώ ο Δήμος Ηρακλείου με τα στελέχη του και τους εργαζόμενους του κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που εκτός των άλλων έχουν επιφορτιστεί και με τον καθαρισμό των οικοπαίδων λόγω της αντιπυρικής περίοδου, δυστυχώς οι πολίτες μας, είτε σε οικιακό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν ακολουθούν και δεν αξιοποιούν τις δύο υπηρεσίες τις οποίες έχουμε αναπτύξει ως Δήμος Ηρακλείου. Μαύρο χάλι είναι αυτό. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να υπάρχει. Τι να πεις. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι όλοι. Να βρουν, να πάρουν ένα τηλέφωνο εκεί που πρέπει να πάρουν τηλέφωνο, να τα πετάξουν. Δεν είναι αυτό τώρα θέμα, γιατί και οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Δήμο δεν θα μπορούν να τα καθαρίσουν. Έχει λάδια, είναι βαριά πράγματα. Οι κάτοικοι στις τρεις βαγιές, άκρος δυσαρεστημένοι για την όψη της γειτονιάς τους, απαιτούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου αλλά και τη συμμόρφωση όσων μετατρέπουν τους κάδους απορριμμάτων σε χωματερές. Τι να πω, κοπελιά, έτσι είναι πολλά χρόνια το Ηράκλειο και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Αυτή η κατάσταση δεν φτιάχνει. Συχνά, συνήθως είναι το βράδυ αυτά. Συνήθως γίνονται το βράδυ. Απαράδεκτο, απαράδεκτο μπάζα και συμβαίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή είναι ένας χώρος που μόνιμα αφήνουν μπάζα. Είναι απαράδεκτο. Με τα ακραία καιρικά φαινόμενα των ημερών, οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου πασχίζουν να κρατήσουν την πόλη καθαρή παρά τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Οι εργασίες να σταματούν στις 12 λόγω καύσωνα. Εκείνοι αποφάσισαν να δουλέψουν και τις μεσημβρινές ώρες. Ένας πολίτης, οποιοδήποτε θέλει να αφαιρέσει ένα ογκώδες αντικείμενο από την κατοικία του, μπορεί να καλέσει την υπηρεσία μας στο 2813-409-660, ώστε να δώσουμε ένα ραντεβού και να περισυλλέξουμε το αντικείμενο αυτό το ογκώδες από τον χώρο του, εντελώς δωρεάν. Επίσης, η δεύτερη ουσιαστικά υπηρεσία που διαθέτουμε είναι ότι ο ίδιος ο κάτοικος, ο πολίτης, ο δημότης μας, ο οποίος επίσης θέλει ένα ογκώδες αντικείμενο να αφαιρέσει από την περιουσία του, μπορεί με δικό του όχημα να το φέρει εδώ στο σταθμό μεταφόρτωσης και επίσης εντελώς δωρεάν θα το παραλάβουμε και το διαχειριστούμε. Αυτές οι δύο υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται εντελώς δωρεάν στους δημότες μας, νομίζω ότι είναι αρκετές, σε συνδυασμό βέβαια με την πολιτική την οποία αναπτύσσουμε και θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα με τα πράσινα σημεία σε διάφορα σημεία της πόλης μας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο των χωματερών που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Ο Δήμος κάνει έκκληση στους πολίτες με στόχο την ευαισθητοποίησή τους για να παραμείνει άρτια η εικόνα της πόλης, καθώς μπορούν μέσω των παροχών του Δήμου να απαλλαγούν από μεγάλα αντικείμενα που δεν χρειάζονται, χωρίς να τα αφήνουν στους κάδους απορριμμάτων.